Νικολέτα! Γιάννα μου, τι σύνδεση, τι κάνεις εσύ εδώ! Τι έκπληξη! Δείξε μου ένα μορφασμό πως είσαι επαγγελματικά αυτή την περίοδο. Σημαίνει ότι δεν γίνονται πράγματα. Φιλικέ μου, είσαι τόσο καλός. Μην έχω να σου δώσω και ψηλά. Νικολέτα, πώς το πίνεις τον καφέ σου? Τον καφέ μου τον πίνω, λοιπόν. Τον πίνω φρέντο εσπρέσο διπλό, μακιάτο, μέτριο με μαύρη ζάχαρη και κανέλα. Α, απλά πράγματα. Είναι πολύ εύκολο να φτύσουν μέσα στον καφέ. Γεια σου, κορίτσι. Παιδιά, πολλές συναντήσεις. Έχεις το τηλέφωνο του Γιώργου Λιάγκα? Ναι, μισό λεπτάκι. Θα το δώσω τώρα. Τι μήνυμα σου έστειλε τελευταία φορά? Α, να πω. Ναι. Να πάμε σε ένα live στη Γλυφάδα. Βγαίνει ο Γιώργος. Να μην πας. Να μην πάω. Παιδί. Θα πάω εγώ. Πώς φώναζες τον πρώην σου? Να το πω. Πες το. Μελένιο, από τα στρουφάκια. Το θυμάσαι το Μελένιο? Το θυμάμαι. Είναι πολύ γλυκό. Είναι επειδή κοιταζόταν στον καθρέφτη ο Μελένιο, σε έκανε. Ήταν ψώνιο. Ήταν, όχι, ήταν ο πρόημος, βέβαια, καμία σχέση. Φιλάκια! Ήταν έτσι, ήταν πολύ, πολύ έτσι, πολύ... Γλυκούλης. Ναι, αυτό όλα μαζί. Με τα λουλουδάκια του, τα μαντιλάκια του, πρέπει κι άλλα. Όχι, εντάξει, μας το κάλυψες. Τι βλέπεις από το παράθυρο της κρεβατοκάμαρά σου? Να το πω. Ναι, ναι. Τον Παρθενώνα και το Λυκαβητό. Δεν το πιστεύω, είσαι τόσο τυχερή. Είμαι τυχερή γιατί μένω πολύ ψηλά στον Γκίζι. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι μένω κάπου σε κάποια ακριβή περιοχή. Mm-hmm. Και είμαι σε πλεονεκτικό σημείο. Μια χαρά. Από το 1 μέχρι το 10. Σημείο, υπάρχει λέξη. Υπάρχει. Να, δικιά μας τώρα. Από το 1 μέχρι το 10, πόσο γλυκούλα είσαι? Εγώ. Mm-hmm. Όχι όσο φαίνομαι. Δηλαδή. Θα σου πω 6. 6. Mm-hmm. Σε ποιο reality επιβίωση θα πήγαινε? Nomad, survivor. Μπορεί να πήγαινα. Σε ένα δικό σου. Σε ένα, όχι, δεν ξέρω αν θα πήγαινα. Θα πήγαινα μόνο αν υπήρχε κάποιο κίνητρο για όλο αυτό. Mm-hmm. Είτε για να πληρώσω την εφορία, είτε για φιλανθρωπικό σκοπό. Πιλάτες ή γιόγκα? Γιόγκα. Πες με ένα μυστικό ομορφιάς. Να είσαι ερωτευμένη. Βέβαια. Αλήθεια, πιάνει. Πια... Τώρα είσαι ερωτευμένη. Είσαι πολύ όμορφη, άρα. Πάλι φατσούλα. Με ποιον θα ήθελες να παρουσιάσεις το δελτίο ειδήσεων των 8? Μόνη μου, καλέ. Είμαι εξαιρετική στο τοκίο, έχω να σας πω. Το καλύτερο στοιχείο του χαρακτήρα σου? Καλό στοιχείο του χαρακτήρα μου? Mm-hmm. Δεν είναι καλό ειλικρίνεια καμιά φορά. Απλά στοιχείο θα έλεγα, το πιο έντονο. Είμαι ειλικρινής, αλλά δεν είναι καλό. Παιδιά, από εδώ το παίρνουμε, μπορείτε? Ναι, ναι, ναι. Και αυτό, ένα στοιχείο που δεν αντέχεις εσύ ίδια, του χαρακτήρα σου? Δεν αντέχω. Mm-hmm. Εγώ κάνω πολύ καλή παρέα με τον εαυτό μου. Δεν έχω προβλήματα. Γιατί δεν ενοχλώ τον κόσμο. Ούτε εμένα. Πρώτο ραντεβού με τον νέο σου αγόρι. Τι επιλέγεις να βάλεις, μαύρο κλασικό φόρεμα ή μεταλλικό τζάκετ? Τι μεταλλικό τζάκετ, αγάπη μου, τρελήσε. Πού πάω? Όχι το φόρεμα. Πρέπει να πω κάτι από τα δύο. Όχι, μπορείς να βάλεις δικό σου. Τι θα έβαζες? Κάτι ένα ωραίο παντελονάκι τζιν, σωλήνα, με μια ωραία γόβα. Ξέρετε και από το που θα πάμε. Mm-hmm. Πού μπορεί να σε βρει κάποιος? Πού μπορεί να με βρει? Uh-huh. Στο σπίτι μου, αλλά δεν θα σας δώσω διεύθυνση. Γενικά δεν βγαίνω. Θα σε ακολουθήσουμε από πίσω. Και δεν είναι κορίτσι, να πεις την ησυχία μου. Νικολέτα μου, γεια σου. Φιλάκια. Ευχαριστώ πολύ.